και πάμε σε μια γλυκύτατη κυρία από τη Λάρισα, από τη Μεγάλη Παιδιάδα. Καλημέρα σας. Κυρία Αγάθη, καλημέρα. Κυρία Αγαθή με λένε. Αγαθή, εντάξει, ναι. Ένα λάθος τόνο κάναμε. Εδώ χάνεται βιστονίτιδα ολόκληρη. Ένα ατύχημα στον κήπο του είχε ο Ηλίας Ψινάκης. Ο μάναζερ χτύπησε στο μάτι από τη φιλουσιά ενός φοιτητικά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Λιβαδιακό στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. Ισοπαλοί 2-2 ανέδειχαν Αστέρας Τρίπολης και Όφη, ενώ στον άλλο αγώνα του Σαββάτου ο Πανθρακικός έκανε την έκπληξη επικρατώντας εκτός έδρας της Λάρισας με 2-1 σήμερα. Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός Ηρακλή, ενώ η ΑΕΚ αγωνίζεται στη Φιλή με τον Θρασίβουλο. Είναι αυτό που μόλις μας περιέγραψες, Γιάννη Φιστάκο, έστω και σε μακέτα. Μάλιστα. Ρόλο Γερμανού έχεις παίξει ποτέ? Δεν θα έπαιζα ποτέ. Δεν θα έπαιζες? Ποτέ. Με έχουν ξαναρωτήσει και η απάντηση είναι η ίδια. Αχα. Δεν θα προδώσω ποτέ τη χώρα μου. Αχα. Αυτές οι ταινίες έχουν μείνει στη μνήμη του κόσμου και όταν σε συναντάνε σου λένε Κώστα. Σε βεβαιώνω. Όλα τα σπίτια, ναι, έχουν μία ταινία του Πρέκα. DVD. Ναι, είμαι βέβαιος ότι έχουν μία ταινία του Πρέκα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καθημερινή, θα έλεγα, χωρίς να υπερβάλλω, ναι, έτσι λένε οι ίδιοι, σε καθημερινή τακτική.